στην Τουρκία. Καλή σας ημέρα, κύριε Κατρούγκαλε. Καλή σας ημέρα σας. Καλημέρα. Ήταν αναμενόμενη για σας η παραίτηση του κυρίου Διακόπουλου? Εξαρτάται. Και επειδή είπε την αλήθεια, εκπαρατηρώθηκε. Είναι προφανές ότι δεν μπορεί να έχουμε εθνική εξωτερική πολιτική βασισμένη στα ψέματα. Ο κ. Διακόπουλος δεν ήταν τυχαίος άνθρωπος. Μίλησε με τα λόγου γνώσεως. Δεν ήταν απλώς ναύαρχος. Ήταν εκπρόσωπος τύπος του Γένερ και για το διάστημα. Είχε εξοικείωση με τον τύπο και τους δημοσιογράφους. Δεν του ξέφυγαν αυτά που είπε. Αυτά που είπε σε εσάς. Ανασκεύασε όμως, κύριε Κατρούγκαλε, λίγες ώρες μετά τις δηλώσεις του εδώ στο Open, ο κύριος Διακόπουλος ανασκεύασε και είπε ότι δεν μιλούσε για έρευνες εντός της ελληνικής υφαλοκρηπίδας, αλλά για προσπάθεια ερευνών από την Τουρκία. Υπονοείτε κάτι, κύριε Κατρούγκαλε, ότι το είπε σκοπίμως, δηλαδή αυτή την αλήθεια που λέτε? Όχι, υπονοώ απλώς ότι ο άνθρωπος ως αξιωματικός και έχοντας τιμή στρατιωτικού είπε την αλήθεια. Όχι, είπατε ότι είχε εμπειρία και ως εκπρόσωπος τύπου. Δεν του ξέφυγε, το είπε, είπατε. Ναι. Σαν να το είπε σκοπίμον, δηλαδή. Ναι. Θεωρείτε ότι έχει διαφοροποιηθεί? Τι είπε ο κ. Διακόπουλος? Να μην κοροϊδευόμαστε. Εγώ το ερμήνευσα από την πρώτη στιγμή ότι ήταν μια έμεση προτροπή προς την κυβέρνηση να μην κοροϊδεύει. Να μην κοροϊδεύει. Έχετε συνειδητοποιήσει ότι ο Φεδρός, αυτός ισχυρισμός περί Θορύβου, στηρίζεται μέχρι και σήμερα σε διαρροές? Δεν έχει βρεθεί όχι απλώς υπουργός, ο υπουργός άμυνας, ο υπουργός παιδικών να το στηρίξει, αλλά ούτε ένας διπλωμάτης, ούτε ένας στρατηγός. Ακριβώς γιατί είναι ένας ισχυρισμός που δεν αντέχει σε οποιαδήποτε κριτική. Καλά, έχει δώσει εξηγήσεις. Έχουμε πει από την πρώτη στιγμή. Έχει δώσει εξηγήσεις και ο Πρωθυπουργός, κύριε Κατρούγκαλε, και ο κύριος Σεδένια σε δηλώσεις του. Όχι για το θόρυβο, όχι για το θόρυβο, ακριβώς γιατί δεν μπορεί να στηθεί ισχυρισμός ότι από τη στιγμή που ένα ερευνητικό πλοίο έχει ποντίσει καλώδια που μπορεί να πραγματοποιήσει χωμολογιστικές έρευνες, που οι ίδιοι οι αρμόδιοι υπουργοί, ο Υπουργός Ενέργειας, ο Υπουργός Άμυνας Τουρκίας δηλώνουν ότι πραγματοποιεί έρευνες, είναι ισχυρισμός που μπορεί να σταθεί. Πέρα από το αποδυναμώνει τα αιτήματά μας για κυρώσεις. Γιατί να επιβληθούν κυρώσεις αν δεν γίνονται έρευνες? Τα διεθνή νερά, η αυλαβής διέλευση πλοίων επιτρέπεται. Η παραβίαση της υφαλοκρηπίδας υπάρχει από τη στιγμή και μόνο που διεξάγονται έρευνες που είναι αποκλειστικό δικαίωμα του κράτους που έχει την υφαλοκρηπίδα. Και άλλωστε αυτά τα οποία σας λέω δεν τα ακούσατε μόνο από τον κύριο Διακόπουλο, τα ακούσατε και από τον πρώην ΑΓΕΘΑ. Ωραία. Τον πρώην αρχηγό του Γενικού. Κύριε Κατρούγκαλε, με συγχωρείτε. Αυτή τη στιγμή η κυβέρνηση έχει επιλέξει, όπως φαίνεται, τη διπλωματική οδό για να αντιμετωπίσει αυτή την τουρκική επιθετικότητα. Είχαμε τον κύριο Διακόπουλο, ο οποίος δήλωσε ότι γίνονται έρευνες. Σε αντίθεση με την ημιεπίσημη γραμμή, διότι, επίσημη θα έλεγα ότι δεν έχουν... Επίσημη είναι η γραμμή. Ωραία. Ότι δεν γίνονται. Ωραία. Ο ΣΥΡΙΖΑ, εσείς τι διαφορετικό θα κάνατε? Εκτός από τη διπλωματική οδό θα πηγαίνατε και σε μια στρατιωτική κλιμάκωση δηλαδή? Μα πώς μπορείτε να το ρωτάτε αυτό όταν έχουμε το ιστορικό προηγούμενο του φθινόπωρου του 2018? Τι θα κάνατε πρώτα, δηλαδή? Να θυμίσω πρώτα ό,τι είπε ο Πρωθυπουργός, ότι είπε ο κ. Μητσοτάκης ότι θα έκανε. Ότι δεν θα επιτρέψει καμία αμφισβήτηση κυριαρχικών μας δικαιωμάτων. Γιατί αυτό που έγινε, το είπε πάλι ο κ. Διακόπουλος. Είπε ότι από τη στιγμή που γίνονται έρευνες, έχει συντελεστεί η αμφισβήτηση των κυριαρχικών δικαιωμάτων. Τι θα κάνατε, κύριε Κατρούγκαλε, εσείς? Μισό λεπτάκι, να θυμίσω πάλι τι είπε ο κ. Διακόπουλος, γιατί τα είπε πάλι τεκουράτα. Είπε ότι από τη στιγμή που έγιναν έρευνες, έστω και για ένα τέταρτο, έχει συντελεστεί η αμφισβήτηση των κυριαρχικών δικαιωμάτων, γιατί ο λίγον έγκυος δεν υπάρχει. Ακριβώς αυτό είπε. Άρα, οι υποσχέσεις του Πρωθυπουργού ότι δεν θα υπάρξουν αμφισβητήσεις και παραβιάσεις κυριαρχικών δικαιωμάτων έμειναν στον αέρα. Αυτό λοιπόν που έπρεπε να γίνει ήταν αυτό που έγινε το 2018 όταν παρεμποδίστηκε τον Μπαρμπαρός, που συνοδευόταν και τότε από τουρκική φρεγάτα, χωρίς να υπάρχει κλιμάκωση. Γιατί παγίως σε κάθε στρατιωτική πρόκληση από την Άγκυρα η εθνική πολιτική είναι να αντιδρούμε ισόμετρα χωρίς κλιμάκωση. Γιατί και τα δύο είναι εσφαλμένα. Και να μην αντιδράσουμε είναι απολύτως λάθος, γιατί αποθρασύνεται η τουρκική επιθετικότητα και μπορεί να δημιουργούνται τελεσμένα. Και προφανώς η κλιμάκωση είναι εξίσου λάθος, γιατί μπορεί να δημιουργήσει έστω και από ατύχημα
θέλουμε επεισόδιο. Κυρία Μαρία Ζαχαράκη, είχαμε κάποια αντίδραση από την Τουρκία μέχρι στιγμής για την χθεσινή παρέτηση του κ. Διακόπουλου? Ναι, αυτό θα έλεγα. Καλημέρα σας και από μένα, Αλεξία, Σπύρο, κύριε Καλημέρα. Υπάρχει εδώ σε όλον τον τύπο σχεδόν η παρέτηση του κύριου Διακόπουλου, μάλιστα με τους τίτλους ότι το Roots Race έφερε παρέτηση και μάλιστα κάποια φιλοκυβερνητικά έτσι εδώ μέσα λένε ακόμη και για διχασμό στην Ελλάδα λόγω των εθνικών θεμάτων. Όλο το προηγούμενο διάστημα, να τονίσω, επειδή με είχατε ξαναρωτήσει και επειδή είχαμε κάνει ρεπορτάζ, δεν υπήρχε αναφορά στη δηλώση του κ. Διακόπουλου εδώ στον τουρκικό τύπο. Σήμερα όμως, μετά την παρέτησή του χθες το βράδυ, σήμερα ο τύπος ασχολείται. Είδε λοιπόν ότι υπήρξε κάποια εξέλιξη στην Ελλάδα όσον αφορά το θέμα των εθνικών θεμάτων, το θέμα στην Ανατολική Μεσόγειο. Και έτσι λοιπόν σήμερα ασχολείται ευρέως, θα λέγαμε. Με τους τίτλους, όπως σας είπα, το Roots Race έφερε παρέτηση και ότι στην Ελλάδα και ότι ο κ. Διακόπουλος ουσιαστικά ανακάτεψε, όπως λένε κάποιοι άλλοι τίτλοι και σχολιαστές, ανακάτεψε ουσιαστικά την Ελλάδα. Κύριε Κατρούγκαλε, σε διπλωματικό επίπεδο. Μαρία, ένα λεπτό λίγο να ρωτήσω τον κύριο Κατρούγκαλο. Σε διπλωματικό επίπεδο, η κυβέρνηση κινήθηκε άμεσα με την είσοδο του Roots Race στην ελληνική υφαλοκρηπίδα? Είχαμε αλλεπάλληλες τηλεφωνικές επαφές και από τον Πρωθυπουργό και από τον κύριο Δένδια με ομολόγους. Ζητήσαμε αμέσως τη σύγκληση, την έκτακτη σύγκληση του Συμβουλίου των Υπουργών Εξωτερικών. Θα υπάρξουν και άλλα συμβούλια τόσο των Υπουργών Εξωτερικών όσο και σε Σύνοδο Κορυφής 24 Σεπτεμβρίου. Επομένως, τι διαφορετικό θα έκανε η αξιωματική αντιπολίτευση σε διπλωματικό επίπεδο προκειμένου να ζητήσει την εδραίωση των συμμαχιών μας για να έχουμε μια πιο δυνατή φωνή απέναντι στην τουρκική προκλητικότητα? Μα αυτό που έκανε η κυβέρνηση είναι αυτό που κάνει διαρκώς το τελευταίο διάστημα και το οποίο έχουμε κριτικάρει ως κενό διπλωματίας. Τι κάνει? Τρέχει πίσω από την εκδήλωση κάθε επιθετικής κίνησης Τουρκίας αντί να προσπαθήσει να την προλάβει, αντί να προσπαθήσει να έχει αυτή την πρωτοβουλία. Πώς θα μπορούσε να έχει την πρωτοβουλία? Δεν είναι προφανές ότι μετά την υπογραφή της συμφωνίας με την Αίγυπτο θα πρέπει να περιμένουμε μια κλιμάκωση της τουρκικής επιθετικότητας? Δεν έπρεπε εκ των προτέρων να έχει ζητήσει κυρώσεις η κυβέρνηση για ένα παρόμοιο ενδεχόμενο? Και πολύ περισσότερο να έχει ζητήσει κυρώσεις εδώ και μήνες. Το ζητάμε επίμονα, γιατί ήταν μια μεγάλη επιτυχία της ελληνικής διπλωματίας όλη τον Ιούνιο του 2019. Την τελευταία παρουσία ως πρωθυπουργού του Αλέξη Τσίπρα πάρθηκε η επί της αρχής απόφαση για τις κυρώσεις. Λοιπόν, αυτό που έπρεπε να έχει κάνει η κυβέρνηση ήταν να έχει κάνει τις δικές μας κόκκινες γραμμές. Ευρωτουρκικές κόκκινες γραμμές. Να ξέρει η Τουρκία ότι ο επόμενος τσαμπουκάς θα έχει μεγάλο κόστο για να αποφύγει να τον κάνει. Γιατί διαφορετικά πάντα θα κινούμαστε αμυντικά και πάντα θα τρέχουμε πίσω από την επόμενη πάντως, σχετική κύριε Κατρούγκαλε, ακούσατε και τη Μαρία Τζαχαράκη από την Κωνσταντινούπολη. Οι Τούρκοι μιλάνε στα πρωτοσέλιδα σήμερα για διχασμό. Και αυτό που τουλάχιστον ξενίζει έναν απλό παρατηρητή, εγώ θα μπορούσα να πω, είναι ότι τη στιγμή που ο ΣΥΡΙΖΑ ζητούσε συνένεση και ορθώς τη ζητούσε και τη ζητάει, και νομίζω και ο Έλληνας θέλει μια συνένεση τουλάχιστον στα εθνικά θέματα. Τώρα βλέπουμε ότι το θέμα των παραβιάσεων των τουρκικών έχει αναχθεί σε μείζον ζήτημα κομματικής αντιπαράθεσης. Πρώτα-πρώτα, διχασμός υπάρχει προφανώς στο εσωτερικό της κυβέρνησης. Δεν υπάρχει στο εσωτερικό της ελληνικής κοινωνίας όταν αναγκάζεται να παραιτηθεί ο Σύμβουλος Εθνικής Ασφαλείας επειδή είπε την αλήθεια, όχι επειδή προβοεύει σε κάποιο σφάλμα. Από εκεί και μετά, τώρα, αν είπε την αλήθεια, το ξέρετε εσείς, διότι η κυβέρνηση έχει πει ότι δεν έχει κάνει έρευνα στο Roots Race. Μισό λεπτό. Η κυβέρνηση έχει πει μέσω του Πρωθυπουργού πράγματι ότι δεν έχουν γίνει έρευνες. Έχει όμως επίσης παραδεχτεί ότι έχουν ποντιστεί καλώδια. Από τη στιγμή που έχουν ποντιστεί καλώδια και μπορεί να κάνει έρευνες, γιατί να μην τις κάνει? Γιατί είναι τόσες μέρες εντός της υφαλοκρηπίδας ανενόχλητο? Γιατί ουσιαστικά το αφήνουμε να πηγαίνω έρχεται έστω και 80 μίλια εντός υφαλοκρηπίδας, ανατολικά, δυτικά, βόρεια, νότια, ακριβώς με το σχέδιο που ένα πλοίο ερευνητικό πραγματοποιεί έρευνες. Αλλά να γυρίσω πάλι στον ισχυρισμό. Και να κλείσουμε, κύριε Κατρούγκαλε. Ναι. Και κλείνουμε με αυτό. Γιατί μάλλον δεν ανταποκρίνεται στο αίτημα του ΣΥΡΙΖΑ και των άλλων κομμάτων της αντιπολίτευσης η κυβέρνηση να γίνει Συμβούλιο Πολιτικών Αρχηγών? Έχει ενημερώσει η κυβέρνηση, έχει ενημερώσει και τους αρμοδίους και εσάς. Νομίζω προσωπικά σας έχει ενημερώσει ο κύριος Δένδιας. Τα κόμματα έχουν ενημερωθεί και από τη Βουλή
για όλες τις κινήσεις που έχει κάνει η κυβέρνηση στα θέματα εξωτερικής πολιτικής. Έχει γίνει ΕΣΕΠ 2-3 φορές. Άλλο η ενημέρωση, ειδικά την ενημέρωση βασίζεται σε ψέματα που ανάγκασαν το Σύμβουλο Εθνικής Ασφαλείας να παραιτηθεί. Άλλο η ενημέρωση, άλλο η εθνική στρατηγική που λείπει. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Κατρούγκαλε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε.